Πάμε να συνδεθούμε με Κατάρ, να μιλήσουμε για με τον Γιάννη Λαμπύρη, τον απεσταλμένο του Γκαζέτα, στο παγκόσμιο κύπελο. Γεια σου Γιάννη. Γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε? Είσαι μέσα στο γήπεδο. Είμαστε στο γήπεδο, στο Χαλίφα, το οποίο το ακούτε άδειο, το ακούτε ένα χαλές γήπεδο, το μόνο που δεν κατασκευάστηκε από την αρχή και το μόνο που θα μείνει σίγουρα σχεδόν αυτούσιο. Πριν από λίγο έσφυζα από ζωή, είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε πολλούς Μαροκινούς και πάλι, οι οποίοι αποδοκίμασαν και έντονα τον, όχι μόνο τον διαιτή στο τέλος που είχε πάρει το μετάλλιο, αλλά και τον Γιάννη Φαντίνο, όταν ακούστηκε ο πρόεδρος της FIFA, έγινε πολύ έντονη αποδοκιμασία την ώρα που πήγαινε να δώσει τα μετάλλια. Πολύ όμορφο στιγμιότυπο, δευτερόλεπτα πριν τη λήξη έχουμε μπει στις καθυστερήσεις, είναι όλος ο πάγκος της Κροατίας αγκαλιασμένος και περιμένουν να ορμήξουν και να αγκαλιάσουν τον Μόντριτς και σχεδόν να τον πετάξουν στον αέρα, όχι ας πούμε τον προπονητή που συνηθίζεται ή κάποιον άλλο, αλλά είναι ο ηγέτης τους, είναι ο άνθρωπος που τους εμπνέει, είναι ο άνθρωπος που πιστεύω με τις ομιλίες του στα αποδυτήρια, σε κατηδίαν συζητήσεις, στα ξενοδοχείο, τους έχει στιγματίσει, τους έχει αφήσει έτσι την κληρονομιά του, να το πω έτσι. Και ήταν πολύ όμορφη εικόνα και ίσως γι' αυτό το λόγο, γιατί και εγώ θεωρώ αυτά τα παιχνίδια, συμφωνώ με τον Γιάννη, δεν τα θυμάται κανείς, δεν θυμόμαστε τα σκορ. Θυμηθείτε πως παίξαν οι δύο ομάδες το κρίσιμο μάτς στην πρεμιέρα του ομίλου, που δεν θέλαν και οι δύο να χάσουν. Με πόση σκοπιμότητα, και εδώ στο 8 ήμασταν στο 1-1, γίνανε φάσεις. Παίζουν πολύ πιο ελεύθερα οι ομάδες, παρότι διεκδικούν έστω ένα χάλκινο μετάλλιο που δεν έχει την βαρύτητα που μπορεί να είχε, ας πούμε, σε Ολυμπιακούς αγώνες. Αλλά οι Κροάτες του χάρηκαν πάρα πολύ. Το πανηγύρισαν με τον κόσμο τους, το πανηγύρισαν με τις οικογένειές τους. Δείξαν ότι το απόλαυσαν. Ποτέ στο ποδόσφαιρο ο μικρός τελικός και η διεκδίκηση του χάλκινου μετάλλιου, ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία που έχει άλλα αθλήματα. Είναι μόνο τελικός, να φτάσουμε στο τελικό, να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Αυτό μετράει. Το τρόπαιο βασικά. Για την Ομοσπονδία έχει, Θάνο. Η Ομοσπονδία πήρε 27 εκατομμύρια, εμεί 25 άλλοι. Δεν είναι άσχημα. Δεν είναι άσχημα για ένα τελικό έτσι και ένα αγώνα τρίτη θέση. Σωστά, σωστά. Οι Μαροκινοί τα είχαν με το διαιτητή, φαντάζομαι, για τη φάση του πέναλτι. Τα είχαμε το διαιτή, βέβαια δεν ξέρω, επειδή πάρα πολλοί ήταν εδώ αριστερά μας, που είναι η αιστεία που επιτίθεται η Κροατία στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν είδαν τη φάση που δεν πήγε καν, δεν τον φώναξε καν στο VAR. Τη βλέπαμε με τον Γιάννη εδώ, το Σαπουτζάκι μαζί. Είδαμε και το replay. Μας φάνηκε ότι ίσως βρίσκει το πόδι του Κροάτη ο Μαροκινός. Τέλος πάντων, δεν το είδε το VAR καθόλου. Εδώ οι Μαροκινοί ήταν κάθετοι ότι δεν έγινε τίποτα, αλλά ήταν πολύ εκνευρισμένοι γενικά για τα φάουλα, ότι τους έκοβε τις επιθέσεις και ότι ήταν έτσι πολύ εκνευρισμένοι. Και με τη Γαλλία είχαν θέμα με το διαιτητή, είχε και η ομάδα. Αλλά νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε και είδατε και εσείς το παιχνίδι, άφησε και το σκληρό παιχνίδι των Μαροκινών με τους Γάλλους. Παίξαν αρκετά σκληρά οι Μαροκινοί. Οι Μαροκινοί, υπό τις διαιτητικές συνθήκες που έχουμε γνωρίσει εμείς τόσα χρόνια, στον ημιτελικό με τη Γαλλία πρέπει να παίζουν με 9 παίχτες. Συμφωνώ απόλυτα. Σχεδόν από το 60. Άντε να πω με 10, επειδή δεν δίνουν εύκολα κόκκινες εδώ. Αλλά, σωστά. Σίγουρα Γιάννη έπρεπε να είχαν. Παίξαν πολύ σκληρά. Αλλά σήμερα το πέναλτι είναι πέναλτι, Τζον. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να έχει δοθεί υπέρ του Μαρόκου. Να πάει 2-2, παράταση, πέναλτι. Δεν του ήρθε από το VAR, οπότε. Γιάννη, εμένα μου κάνει εντύπωση και στις δύο φάσεις που δεν φωνάζει ο βαρίστας του VAR. Ρε παιδί μου, ότι έλα να το δεις. Όχι, δεν υπάρχει έλα να το δεις. Υπάρχει έλα να το δεις μόνο αν έχει διαφορετική άποψη από αυτή τη διαιτητή. Ναι, άρα δεν πρέπει να έχεις ένα από τα δύο, και της Κροατίας και του Μαρόκου. Μου φαίνεται και τα δύο ότι μπορεί του να... Μαρόκου, να... Του Μαρόκου σίγουρα, ναι. Εντάξει, μικρός τελικός είναι. Θα τον ξεχάσουμε. Ναι. Θα θυμόμαστε μόνο ότι ο Μόντριτς έφυγε από αυτό το Μουντιάλ χωρίς να το πάρει. Ακόμα ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, δηλαδή σπουδαίος, έφυγε χωρίς να βασικώσει το Μουντιάλ. Γιατί νομίζουμε ότι όλοι οι μεγάλοι το παίρνουν. Αυτοί που το παίρνουν είναι η εξαίρεση. Είναι η εξαίρεση. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι που δεν έχουν σηκώσει τον τίτλο, όχι μόνο αυτόν, γενικά και άλλους τίτλους. Πάντως, Γιάννη, νομίζω ότι ο Μόντριτς, εσύ που το παρακολουθείς και από κοντά το βιώνεις, το ζεις, είναι από τις μορφές αυτού του τουρνουά, ρε παιδί μου. Έπρεπε να δείτε από κάπως πιο κοντά που έχουμε την ευκαιρία να το δούμε, παρότι είναι λίγο ψηλά τα δημοσιογραφικά, αλλά τον βλέπεις εκφράσει το πώς έτρεχε στις καθυστερήσεις. Στις καθυστερήσεις έτρεχε να μαρκάρει, έτρεχε να κάνει από το δεύτερο ημίχρονο το ίδιο. Νομίζω αποτελεί πρότυπο. Εγώ θεωρώ ότι θα τον δούμε σε ένα μισό χρόνο στα γήπεδα της Γερμανίας, αν με το καλό έχει πάει η Κροατία. Ο Ντάλιτς το έχει προαναγγείλει κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω τώρα αν αυτή τη στιγμή είναι στη συνέντευξη τύπου ή πει κάτι και πει ότι σταματάω.
αλλά έχω την εντύπωση ότι λέω για το Euro, γιατί είναι σε 1,5 χρόνο. Ναι. Δεν μιλάω για το επόμενο Μουντιάλ, προς Θεού, νομίζω είναι ο τελευταίος χορός για Μουντιάλ. Αλλά για το Euro δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Τον τρέφει, πιστεύω. Είναι αυτοί οι παίκτες ζουν από το άθλημα, ζουν από αυτό το πράγμα. Τους κόβει χρόνια με καλή έννοια, τα κατεβάζει τα χρόνια, τους κάνει πιο νέους. Εσύ που αφού γκραζόσουν και το κλίμα και στην κερκίδα και στους δημοσιογράφους υπήρχε αυτός ο αμοιβαίος σεβασμός, αυτός ο συνολικός σεβασμός, ο καθολικός σεβασμός, ακόμα και από αντιπάλους. Θα σας πω ότι εδώ μπροστά μας είχαμε τρεις Κροάτες που έχουν σηκωθεί τη στιγμή που πάνε να αγκαλιάσουν στο Μόντριτς οι παίκτες, χειροκροτάνε παρατεταμένα και μαζί σηκώνονται και κάποιοι συνάδελφοι που δεν ήταν Κροάτες, δεν ήταν και Μαροκινοί, Ευρωπαίοι, και αρχίζουν και χειροκροτάνε. Και σηκώθηκε όλη κάτω σειρά μας. Εμείς η αλήθεια είναι βγάζαμε φωτογραφίες, αλλιώς και εμείς ήταν εντυπωσιακό όμως το σκηνικό, γιατί ήταν σαν ένα. Ότι η αναγνώριση ενός μεγάλου παίκτη, η αναγνώριση ενός μεγάλου αρτίστα της μπάλας, ανεξάρτητα από τι φανέλα φοράει. Δηλαδή είναι αυτό που θέλουμε να βλέπουμε. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που μας κάνουν να αγαπάμε τον αθλητισμό, να αγαπάμε αυτό το άθλημα που κάνουν. Ανεξάρτητα αν θα είναι. Σήμερα είναι ο Μόντριτς που είναι Κροάτης, αύριο είναι ο Μέση που είναι Αργεντίνος. Και ξέρετε, χωρίς να προειδεάζω τίποτα προς Θεού για να μην κατηγορηθώ ότι είμαι αντι-Αργεντινή έχω. Αν δεν το πάρει αύριο ο Μέση σημαίνει ότι δεν είναι καλός παίκτης. Δηλαδή ο Πούσκας και ο Κρόιφ δεν έχουν περάσει. Τους θυμούνται πολύ περισσότερο, πιστεύω, από όλους τους φιναλίστ των αντίπαλων νικητών της Γερμανίας του 1954 και της Γερμανίας πάλι του 1974. Όχι ότι δεν είχαν παιχταράδες και οι Γερμανοί και στις δύο περιπτώσεις. Αλλά ίσως θυμούνται περισσότερο τον Μπούσκας και τον Κρόιφ γενικά. Σωστό. Για δώσε μας και ένα στοιχείο για τον τελικό. Να σας δώσω ότι οι Αργεντίνοι δεν ξέρω πώς γίνεται. Πολλαπλασιάζονται. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Μέρα με τη μέρα. Έχουμε την εντύπωση ότι βλέπουμε συνέχεια περισσότερους. Σίγουρα έρχονται. Έχουμε πάρα πολλούς που είναι και στα μετρό και στον δρόμο με χαρτί που λέει I need a ticket. Ό,τι αυτό για σημαίνει. Μάλιστα, χθες είδαμε μία κοπελίτσα η οποία φόραγε φανέλα του Μέση και έκανε ποδοσφαιρικά κόλπα σε μία πλατεία μαζί με κάποιον. Τώρα δεν ξέρω, ήταν πατέρα τη, θείο, αδερφό, ήταν πιο μεγάλο. Ο οποίος ήταν με ένα κοφίνι και μάζευε ριάλια από τους περαστικούς, ντόπιους και ξένους, και λέει: μαζεύουμε για εισιτήριο. Νομίζω βέβαια ότι θα έπρεπε να κάνει τα νούμερά της τουλάχιστον 5 μέρες και αν για να μαζέψει τα λεφτά, που τουλάχιστον κάποια εισιτήρια του τελικού είναι απλησίαστα. Δεν ξέρω τι εισιτήριο ήλπιζε να βρει. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες επιστροφές από μεγάλα γκρουπ φιλάθλων, όπως οι Άγγλοι, όπως οι Βραζιλιάνοι. Αλλά νομίζω αυτά έχουν απορροφηθεί αρκετά και από τους Αργεντίνους, γενικά και από τους διοργανωτές. Θα και δούμε. Το Μουτσάτσος παίζει παντού, το τραγουδάνε όλοι. Το Μουτσάτσος παίζει παντού. Χθες θα σας μεταφέρω έτσι, να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Περνάει μία παρέα Αργεντίνων και είναι κάποια τραπέζια που κάθονται διάφοροι και σε κάποιο σημείο είναι τρεις Αργεντίνοι, γιατί τους καταλαβαίνω γιατί είναι με φανέλες και τρώνε ήρεμα. Σταματάει λοιπόν η πομπή των Αργεντίνων, αρχίζει και υποκλίνεται σε αυτούς και Μέση, 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 σηκώνονται αυτοί, αρχίζουν το Μουτσάτσος και αρχίζουν και η παρέα του δρόμου και γίνεται εκεί σε μια ήσυχη περιοχή, γίνεται ο χαμός για λίγο. Σε άλλη βλέπαμε τους Γάλλους, οι οποίοι είχαν οργανώσει μια πορεία προς την κεντρική έτσι, αγορά του Κατάρ, όπου κάνανε μια μίνι παρέλαση. Θυμίζω αύριο είναι η μέρα της ανεξαρτησίας του Κατάρ από τους Βρετανούς. Αύριο θα είναι όλα γιορτινά και είχαν επιλέξει αυτή την ημερομηνία για τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς έπεφτε και Κυριακή βέβαια και βόλευε. Να πούμε ότι αύριο βάφουν οι Καταριανοί τα αυτοκίνητά τους, πάνε σε ειδικά καταστήματα και τα βάφουν με ειδικά αυτοκόλλητα, κολλάνε αυτοκόλλητα του Εμμύρη και κυκλοφορούν τα αμπάξια της πόλης, αλλά όλα ντυμένα στα χρώματα του Κατάρ και των ηγετών του. Είναι μια πολύ μεγάλη, από ό,τι μας είπαν εδώ οι ντόπιοι, πάρα πολύ μεγάλη μέρα για αυτούς και το βλέπω σαν διπλή γιορτή. Εάν μάλιστα το πάρει και ο Μέση, παρότι κάποιοι είναι με τον Εμπαπέ, θυμίζω ότι αύριο παίζει κατά κάποιο τρόπο και η Παρίς Σεν Ζερμέν, που είναι ιδιοκτήτης του Κατάρ. Έτσι. Είναι, να πούμε ότι είναι το κράτος του Κατάρ ιδιοκτήτης. Γιατί κάθε ομάδα που έχει, είναι μέσω του, παίρνει την έγκριση, είναι κρατική, δηλαδή είναι με. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια γιορτή γενική για τους Καταριανούς. Αν το πάρει και ο Μέση, πιστεύω θα είναι το ιδανικό σενάριο για την πλειοψηφία.
Τέλεια. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε θα καλά. Τα πούμε και αύριο. Γεια σου, Γιάννη. Τελικό. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Άρχοντα. Γεια σου. Γεια σας.